σεναριογράφο, σκηνοθέτηδα και ηθοποιό Δήμητρα Παπαδοπούλου τίμησε ο Δήμος Τρικίων για τη συνεισφορά της στην τέχνη της κωμωδίας στο πλαίσιο του τρίτου φεστιβάλ κωμωδίας που άνοιξε αυλαία το περασμένο Σαββατοκυριακό. Το βράδυ της Παρασκευής έγινε κεντρική εκδήλωση στο χώρο του Μουσείου Τσιτσάνη, ενώ η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στη γυναικεία παρουσία, γραφή και ερμηνεία στο χώρο της κωμωδίας. Για το φεστιβάλ κωμωδίας μίλησε στην κάμερα της For Media TV η αντιδήμαρχος Τρικαίων Σοφία Λεστά. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος διψάει για τον πολιτισμό, διψάει για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Έχει ανάγκη να γελάσει και να βγάλει έτσι, να ξεχάσει τα οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν δεδομένων όλων των συνθήκων και της οικονομικής κρίσης. Νιώθω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη από τον κόσμο στο να συμμετέχει και να έρχεται να παρακολουθεί αυτές τις εκδηλώσεις. Για τη σημασία του γέλιου αλλά και τα επόμενα σχέδιά της μίλησε στην κάμερα της For Media TV η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, τιμόμενο πρόσωπο σήμερα για το Φεστιβάλ Κωμωδίας και πώς να μην ήσασταν άλλωστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να πάρω το μικρόφωνο. Εγώ να κάνω το πρόγραμμά μου. Σ' ακούω. Λοιπόν, τι. Καταρχήν. Λοιπόν, καταρχήν για το φεστιβάλ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ δεν είχα πολύ μεγάλη επίγνωση. Άκουσα τόσο ωραία πράγματα για τις δράσεις στα Τρίκαλα, για το αυτό, για το δήμαρχό σας, για την κουλτούρα σας, τον πολιτισμό σας, τα πάντα. Τόσο που στο τέλος είπα πρέπει να πάω εκεί πέρα. Κάτι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και να είμαι κι εγώ εδώ. Το γέλιο για τη ζωή μας είναι φάρμακο. Δηλαδή είναι πέρα από κάθε άλλη άμυνα. Ο άνθρωπος γεννήθηκε με αυτό το δώρο, να μπορεί να γελάει. Αυτό είναι το γιατρικό μου μας. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου μίλησε και για το βιβλίο της με τίτλο «Ο έρωτας είναι παιχνίδι μωρό μου». Το βιβλίο έχει γραφτεί για καταρχήν στην περίοδο της καραντίνας που δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε κωμωδία ούτε τίποτα γιατί ήταν όλα απαγορευμένα και είμαστε κλειστοί. Οπότε εκεί αποφάσισα να γράψω κάτι που είχα ξεκινήσει τα φοιτητικά μου χρόνια και είχε να κάνει με μια ηρωίδα που δεν ήξερε το δρόμο της, που θα πάει, τι θα κάνει, που την είχαν υποχρεώσει οι γονείς της να πάει πανεπιστήμιο, το οποίο είναι το must και το δεν το συζητάνε οι γονείς. Πρέπει όλα τα παιδιά να σπουδάσουν, να γίνουν επιστήμονες. Όμως κάποια παιδιά δεν θέλουν και στην πορεία βρίσκουν έναν άλλο δρόμο δικό τους, προσωπικό. Αυτό είναι το θέμα περίπου του βιβλίου. Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν έχουν τιμηθεί από το Φεστιβάλ Κωμωδίας ο Θανάσης Βέγκος, ο Χάρη Κλίν και ο Λάκης Λαζόπουλος. Είστε πολύ φευγάτη και είστε σαν κοσμοπολίτικα εξάρχεια κάπως, είστε έτσι.